Σοβαρά τραυματισμένος στο μάτι από σκάγια νοσηλεύεται στο Παγνί 17χρονος, ο οποίος δέχτηκε τα πυρά συγχωριανού του τα ξημερώματα στις ασίτες Ηρακλείου. Όλα δείχνουν ότι ο ανήλικος μαζί με ένα φίλο του κινήθηκαν με αυτοκίνητο στο σημείο που βρίσκεται το περιβόλι ενός κατοίκου της περιοχής. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πούν οι θεράποντες γιατροί αν κινδυνεύει ή όχι και τι πρόγνωση έχει το μάτι. Παρά το προχωρημένο της ώρας, ο 17χρονος φαίνεται ότι θέλησε να δοκιμάσει ένα από τα καρπούζια. Κατέβηκε από το αυτοκίνητο και κινήθηκε προς το περιβόλι, όμως ακολούθησαν πυροβολισμοί και πανδαιμόνιο, με τους δύο ανήλικους να προσπαθούν να ξεφύγουν. Μπήκαν στο αυτοκίνητο και επιχείρησαν αναστροφή για να απομακρυνθούν, όπως δείχνουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, καθώς στο αυτοκίνητο βρέθηκαν σημάδια από πυροβολισμούς και στις δύο πλευρές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν συλλέξει αστυνομικές αρχές, το περιβόλι είχε οχυρωθεί με την καραμπίνα του ο ιδιοκτήτης, που έχει πέσει πολλές φορές στη Μακλοπής και όπως φαίνεται στη θέα των δύο νεαρών, άνοιξε πύρα διακρίτως, τραυματίζοντας και τους δύο. Ο ένας από τους 17χρονους μεταφέρθηκε στις 5 τα ξημερώματα στο Παγνί με σοβαρότατο τραύμα στο ένα μάτι, ενώ τραυματίστηκε και στο χέρι από όπου αφαιρέθηκαν 7 σκάγια. Υπευλήθη σε όλες τις εξετάσεις, ήταν υπογιατρική παρακολούθηση. Το πρωί υπήρχε πλάνο να μπει στο χειρουργείο, αλλά αν είναι σκάγια, αν είναι τι είναι, αυτό θα μας το πούν μετά το τέλος της επέμβασης στη γιατρή. Ο έτερος 17χρονος μεταφέρθηκε επίσης για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, όμως τα τραύματά του ήταν ευτυχώς ελαφρύτερα. Ο ανήλικος έχει υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και νοσηλεύεται στην οφθαλμολογική κλινική του Παγνί, μέχρι οι γιατροί να κρίνουν πότε θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, η οποία θεωρείται απαραίτητη για να αντιμετωπιστεί η κατάστασή του. Η ασφάλεια Ηρακλείου έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του οικοπαίδου, ο οποίος καλείται να δώσει εξηγήσεις για την παρολίγο τραγωδία.